Καταστράφηκαν ακόμη όλα τα μικρά και τα μεγάλα ζαχαροπλαστεία, τόποι της κυριακάτικης συνάντησης των καλών οικογενειών, με τα κάτασπρα μαρμαρένια τους τραπεζάκια, τις καλογιαλισμένες ξύλινες καρέκλες τους και την τεράστια ποικιλία των ελληνικών και των τουρκικών γλυκών από πετιμέζι, καριδόψυχα και το χαρακτηριστικό σεραϊκό καϊμάκι. Ξεθεμελιώθηκαν οι σπιτικοί φούρνοι που έψιναν το καλοαλεσμένο αλεύρι για να το φτιάξουν μοσχοβολιστό χάσικο ψωμί και πίτες και λιχουδιές και κουλουράκια πασπαλισμένα με άχνη ζάχαρη. Και δεν έμεινε τίποτα από τα κέντρα αναψυχής και διασκέδασης διοικογενείας που αντιχούσαν από τις φωνές, τα γέλια και γενικά τα γλέντια των ανθρώπων κάθε Σαββατοκύριακο και σκόλη, αλλά και εκείνα τα άλλα, τα σκοτεινά και τα μυστήρια με τους αιτζίδες, τα ούτια, τα σαντούρια και τα βιολιά και τις γλυκόσυρτες θηλυκές φωνές της Ανατολής, τις βγαλμένες από κατακόκκινα γυναικεία χείλη και από το ατελείωτο γιαγκίνι του ανθρώπινου καημού. Εκεί, λίγο πριν το εσκί τζαμί, η φωτιά αφού πήγε και ήρθε οργισμένη, άρχισε ύστερα να κατατρώει με βουλιμία τις αποθήκες με το βαμβάκι και τα εμπορικά, τα φορτωμένα μόλα τα καλά του κόσμου. Πέρασε από τα μανάβικα και τα κρεοπολία και ύστερα ξελίστρισε πιο κάτω και άρχισε να καίει την ξακουστή σιταγορά, το τερεκέ παζάρ και εκείνες τις αποθήκες, τις φορτωμένες με σιτάρια, κριθάρια, καλαμπόκια, με ταξωτό βαμβάκι, τόνους από σουσάμι και κουκούλια. Στη συνέχεια κόθηκε στις αποθήκες τις παραγεμισμένες με ξυλία ευρωπαϊκή της επίπλωσης και με την άλλη για τις οικοδομές και τα καταστήματα. Πήγε και ήρθε στα παπλωματάδικα για τα εργαστήρια των στιβαχτάδων και των πασματζίδων. Έκαψε όλα τα μεγάλα υφασμένα εμπορικά με τις ατελείωτες πύχες των μεταξωτών, των μάλινων και των βαμβακερών στα πολυάριθμα ράφια τους και δεν λυπήθηκε ούτε τα βελούδα και τα μαροκέν που διάλεγαν με περίσσια προσοχή και φροντίδα οι κυράδες και οι αρχόντισες. Μια άλλη άρχισε από τα τσαρουχάδικα, τα σπαθάδικα, τα χρυσοσκουφάδικα και ύστερα πέρασε γρήγορα στα δερματάδικα και στα ταμπάκικα, καταστρέφοντας ό,τι έβρισκε μπροστά της. Εφιαλτικές φιγούρες οι κομιτατζίδες, που ξέφυγαν θαρρείς από το έρευος της κόλασης. Κάλπαζαν πάνω στα ιδρωμένα τους άλογα με αλλαλαγμούς φρίκης, ραντίζοντας σπίτια και καταστήματα, άλλοτε με πετρέλαιο και άλλοτε με μια παράξενη άσπρη σκόνη, βάζοντας ύστερα φωτιά με αναμένα δαβιά που κρατούσαν στα χέρια τους. Σε πολλά αυτά η δουλειά παρά ήταν εύκολη, καθώς έχασκαν μισογκρεμισμένα και ορθάνυχτα από το συνεχή βομβαρδισμό, και έτσι δεν χρειαζόταν να σπάσουν τα παράθυρα, τις πόρτες ή και να ανοίξουν κάποια τρύπα στη στέγη τους. Μία-δύο σιδερένιες μπάλες από τα πυροβόλα των γύρω λόφων είχαν πάρει ξυστά το καμπαναριό της Μητρόπολης, αλλά σαν από κάποιο θαύμα δεν μπόρεσαν να το κομματιάσουν. Είχε όμως πυρπολιθεί το δεσποτικό μέγαρο και η δίπλανη εκκλησία, το ταξιαρχούδι, και τώρα καιγόταν ο κάλιστος των ναών της πόλης, η ιερή και αμόλυντη Μητρόπολη των Αγίων Θεοδόρων, Τύρονος και Στρατιλάτου, που σηματοδοτούσε μέσα στους αιώνες το κέντρο της ελληνικής συνοικίας και αποτελούσε το περικαλές στολίδι και την κυβωτό της απροσκήνητης Ορθοδοξίας. Καιγόταν λίγο πιο εκεί, μπροστά σχεδόν στο σημερινό Τρίτο Δημοτικό Σχολείο και το Ελληνικό Προξενείο, με τη γαλανόλευκη γερμένη στο πλάι. Όρμησαν κατά εδώ αγριεμένοι φωνιάδες μετάλογα, πυρπόλησαν την εκκλησία της Αγίας Φωτεινής και στη συνέχεια εκείνη την τεράστια της Αγίας Παρασκευής, που ακόμη ήταν όρθια και αντιστεκόταν. Ύστερα μπήκαν στο προάβλιο της Γρηγοριάδος, έριξαν πετρέλαιο, έβαλαν φωτιά να καεί φωτοδότραυτη σχολή του γένους, πήραν να καίγονται οι τάξεις, η μεγάλη βιβλιοθήκη. Λαμπάδιασε η στέγη της. Πυκνός καπνός ξεχύθηκε από τα μεγάλα της παράθυρα, από που άλλοτε μαθητές και μαθήτριες παρατηρούσαν το ειρηνικό πλάγιασμα της πόλης κάτω από τις φθινοπορεινές σταγόνες της βροχής. Μια ομάδα από αυτούς ξέκοψε κατά την εβραϊκή γειτονιά, τους 40 οντάδες. Πήδηξε τη χαμηλή μάντρα, χώθηκε στα μικρά και ανήλιαγα στενά της, έβαλε φωτιά όπου και όπως μπορούσε στις ξολοκατασκευές. Πύργωσε η φωτιά κατά τα μεσούρανα, καθώς το ξεροψημένο μπόλικο ξύλο άρχισε να καίγεται εύκολα, μα πολύ γρήγορα άφησε σχεδόν απείραχτο τον ξύλινο όγκο τους και άρχισε να τρώει για τα καλά
μια άλλη εκκλησία που βρισκόταν σχεδόν στο πλάι της. Άλλοι ξεχύθηκαν κατά τα μεγάλα αρχοντικά. Κατά πράσινα οποροφόρα δέντρα στόλισαν τους κήπους και τις περιποιημένες τους αλέες. Με τα λογιών μυριστικά και πολύκρουνες βρύσες επέμεναν να χύνουν αλόγιστα το δροσερό τους νερό. Μεγάλες και καλές κάμαρες, βαρυφορτωμένες από ένα σωρό σπάνια πράγματα, παραδόθηκαν γρήγορα και αλίπητα στις φλόγες. Και νηφιάτικα δωμάτια, ευρύχωρες κουζίνες, καθιστικά, σαλόνια και παραγεμισμένα κελάρια άναψαν και κόρωσαν για να καταρρεύσουν στη συνέχεια μέσα στις φλόγες και στον πύρινο χαλασμό που σάρωνε την πόλη με ένα καυτό κύμα αέρα. Μεσημέρι πια, η όμορφη βυζαντινή πολιτεία των Σερών, μόνη και ανυπεράσπιστη, κατακαμένη από τις αδιφάγες φλόγες, παρέδωσε το πνεύμα της. Μία τεράστια, πυκνή, μαύρη στήλη καπνού είχε κιόλας πάρει τον ανήφορο πάνω από τα φλεγόμενα καμπαναριά με τους σταυρό και τους μυτερούς μιναρέδες που μάτωναν το στερέωμα με τα κοφτερά τους μισοφέγγαρα. Ήταν Παρασκευή, 28 Ιουνίου στα 1913. Λίγες ώρες μετά το μεσημέρι, όταν και οι τελευταίοι Βούλγαροι στρατιώτες και κομιτατζίδες εγκατέλειπαν οριστικά τα Σέρας που καίγονταν από τη μια ως την άλλη τους άκρη και έφευγαν καλπάζοντας μέσα σε σύννεφα σκόνης κατά τη μεριά της Ράμας.